συγκεκριμένο σοου κάποιοι το είδαν ως διαβατήριο για μία θέση στην ελληνική τηλεόραση. Μη με σκάς. Το αισθάνθηκα αυτό, αλλά πιστεύω ότι και εγώ μπορεί να έκανα το ίδιο. Αν ήμουν ηθοποιός και ήθελα να βρω μια δουλειά, να δουλέψω, να με μάθει ο κόσμος, ή αν ήμουν τραγουδίστρια και έβγαζε ένα CD, φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναταλία Δραγούμη, ηθοποιός, που θέλει μάλλον να βρει δουλειά. Αγγελική Λιάδη, αρχίζει εμφανίσει, δεν ξέρω τώρα αν βγάζει CD. Με τον αντίπα. Νάτια Μπουλέ, παρουσιάστρια, που προς το παρόν δεν έχει εκπομπή και μάλλον θέλει να κάνει και εκπομπή. Γλυκύτατη. Κάπως έτσι. Άσυλες πόδες, ξαφιές με λάκρυνες, αδυνατές. Συγγνώμη λίγο, οι αθλητές δεν έχουν αυτό το πνεύμα που λέμε, το αθλητικό. Άμυλα. Μια άμυλα. Όχι όλοι. Τι έχει άμυλο μόνο, τι φαρμάκο, κυρία Τσουρή. Μα πραγματικά είναι δυνατό, τι φαρμάκο. Της είπαν αυτό το πράγμα και λένε είναι κάπως έτσι. Αυτή γιατί πήγε. Και γιατί έμεινε τόσο live, είναι η δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω. Εντάξει, γιατί πήγε, γιατί τη είπανε. Μπράβο, καλά έκανες. Αυτή γιατί πήγε. Για να γίνει γνωστή. Και τώρα που έγινε γνωστή, θα πετάει διαφορετικά την μπάλα. Την πείραξε τώρα η Νάντια. Την πετάει καν, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας είναι. Ναι. Άκου τι πάθαμε, ναι, κοπάνατο. Α, τερματοφύλακας.